Η επόμενη σύνοδο τη Συνταγματική Επιτροπή τη Συρία μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022. Τα αποτελέσματα τη προηγούμενη συνόδου ήταν πολύ μέτρια, σημείωσε ο ειδικό Προεδρικό Αντιπρόσωπο τη Ρωσία για τον Διακανονισμό τη Συρία, Αλεξάνδρ Λαβρεντιεφ. Η Συνταγματική Επιτροπή τη Συρία είναι μια διαδικασία συντακτική συνέλευση με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, που επιδιώκει να συμφιλειώσει τη συριακή κυβέρνηση με επικεφαλή στον πρόεδρο Μπασάρ και τη συριακή αντιπολίτευση στο πλαίσιο της συριακής ειρηνευτικής διαδικασίας, τροποποιώντας το υπάρχον ή υιοθετώντας νέο σύνταγμα για την χώρα. Η πρόταση για τη σύσταση επιτροπή για την τροποποίηση του συντάγματο τη Σύρια μπορεί να αναχθεί στο ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Ο συμπρόεδρο που ορίστηκε από τη Συριακή Κυβέρνηση, Αχμαντ Κουσμπάρη, εξέφρασε τη λύπη του για την τρομοκρατία και χαιρέτησε τι θυσίε και τι πράξει του Συριακού στρατού κατά την εναρκτήρια ομιλία του. Ο προτεινόμενος από την αντιπολίτευση συμπρόεδρος, Χαντί Αλμπάρα, δήλωσε ότι είναι καιρός να πιστέψουν ότι η νίκη στη Συρία είναι η επίτευξη δικαιοσύνη και ειρήνης και όχι η νίκη στον πόλεμο. Οι δύο συμπρόεδροι δεν έδωσαν τα χέρια στο τέλος της 45 λεπτής τελετής έναρξης. Η Συριακή Αντιπολίτευση εστίασε τι προσπάθειέ τη στην επιστροφή σε μια τροποποιημένη εκδοχή του Συνταγματικού Χάρτη τη Συρία του 1950, που θα περιόριζε σημαντικά τι εξουσίε τη Συριακή Προεδρία. Αυτέ οι προσπάθειε αποδοκιμάστηκαν από τη Συριακή Κυβέρνηση, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά την πρόταση. Οι προτάσει που δόθηκαν ενώπιον τη Επιτροπή περιέλαμβαναν την αναγνώριση τη κουρδική γλώσσα ω δευτερεύουσα γλώσσα, καθώ και την κατάργηση τη λέξη Αραβική, από το επίσημο όνομα της Σύριας ως Αραβική Δημοκρατία της Σύριας. Οι προτάσεις που στόχευαν στην ενίσχυση του ρόλου των Κούρδων στη Σύρια συνάντησαν την έντονη αντίδραση της Τουρκίας, η οποία αναμενόταν να επηρεάσει τους αντιπροσώπους της αντιπολίτευσης να καταψηφίσουν οποιαδήποτε πρόταση έκρινε ότι ήταν εκτός γραμμής. Η δεύτερη σύνοδο τη Επιτροπή ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2019 χωρί συμφωνία, καθώ οι δύο πλευρέ δεν συναντήθηκαν μετά την αποτυχία να συμφωνήσουν για την ημερήσια διάταξη τη Συνόδου. Η Συριακή Αντιπολίτευση κατηγόρησε την αποτυχία να συμφωνήσει σε μια ημερήσια διάταξη στη Συριακή Κυβέρνηση για την παρουσία προτάσεων που έκρινε άσχετε στην Επιτροπή, ενώ η κυβερνητική αντιπροσωπεία κατηγόρησε την Αντιπολίτευση για άρνηση εισόδου στην αίθουσα συνεδριάσεων. Μετά από αυτέ τι εξελίξει, η συνεδρία σηματεώθηκε. Ο απεσταλμένο του ΟΗΕ, Γάιο Ότο δήλωσε ότι δεν είχε οριστεί η ημερομηνία για μελλοντική συνεδρίαση τη Επιτροπή. Μια τρίτη σύνοδο διαπραγματεύσεων μεταξύ του 45 μελού μικρού σώματο με 15 μέλη από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών αντίστοιχα. Ο Πένταρσαν δήλωσε ότι είχε λάβει ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης από βασικούς διεθνείς παίκτες και από όλες τις πλευρές της Συνταγματικής Επιτροπής για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Στις 22 Οκτωβρίου 2021, ένας ακόμη γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών απέτυχε να καταλήξει σε κοινό έδαφος. Η μυστική συμφωνία μεταξύ Μπάιντεν και Πούτιν για τη Σύρια, όπου ο Μεν Πρώτο αποδέχεται σιωπηρά τον Άσαντ, μη επιβάλλοντα κυρώσει σε αραβικέ χώρε που πραγματοποιούν εντυπωσιακά ανοίγματα προ τη Συρία το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκειμένου η χώρα να επανέλθει στι αγκάλε του Αραβικού Συνδέσμου, από τον οποίο είχε αποβληθεί, ο δε δεύτερο συνενεί ω αντάλλαγμα στη δημιουργία ημιαυτόνομου κουρδικού κράτου στη βορειοανατολική Συρία. Ανοίγει το δρόμο για την ειρήνευση στη Συρία. Με την παραπάνω συμφωνία, η Τουρκία τίθεται στο περιθώριο των μελλοντικών εξελίξεων στη Συρία, αφού τόσο η ΙΠΑ όσο και η Ρωσία δεν τη επιτρέπουν να επιτεθεί κατά των δυνάμεων του Άσαντ και των Κούρδων τη Βόρεια Συρία. Ω τελική εκτίμηση, θα λέγαμε ότι το 2022 θα είναι το έτο όπου θα επικρατήσει η ειρήνη στη Συρία και θα ανοίξει ο δρόμο για την αποκατάσταση των διεθνών σχέσεων τη χώρα, παράλληλα με έναν οργασμό ανικοδόμησή τη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.